Γεια σας. Με λένε Αλεξάνδρ Βασιλείου. Εγώ είμαι 19. Εγώ είμαι μάγος, but in my own special kind of way. Ο Αλεξάνδρ Βασιλείου λοιπόν είναι μισός Έλληνας, μισός Σουηδός. Έχει πάρει μέρος στο Σουηδία Ace Talento. Τα πήγε καλά από ό,τι ξέρω, έτσι. Τα πήγε πολύ καλά και τώρα βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα, την δεύτερη πατρίδα του, για να πάρει μέρος και στο Ελλάδα Ace Talento. I always get a little bit nervous. I think it's good for every artist to be a little bit nervous before a show. Θα διαγωνιστείς λοιπόν σε τραγούδια και μαγικά. Στην περίπτωση που κερδίσεις, που πάρεις την πρώτη θέση, θα μείνεις εδώ στην Ελλάδα? Probably I will. Ελπίζω να σας αρέσει το show. Γεια σας. Hello. Hello. Μιλάω πολύ λίγο ελληνικά. Μπορείς να μας πεις τι θα κάνεις σήμερα για μας εδώ? But I prefer English though. Okay, so go ahead. As you may know, I do not speak that much Greek, but at least I'm going to try. And I'm going to try to do that to the brilliant tunes, to the Greek story, the story of Hercules, Heracles. Και πορεύομαι έναν άλλο τόπο. Νοσταλγώ πολύ. Νιώθω πως μπορώ το γιατί να βρω. Μια φωνή μου λέει τώρα ήρθε η στιγμή. Δεν θα φοβηθώ, θα τη βρω τη λύση. Θα είμαι δυνατός, θα δικαιωθώ, θα κινήσω γη, γη και ουρανό. Να λυθεί το ενίγμα μονάχα αυτό ζητώ. You're great. Thank you very much. Ευχαριστώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα έργα του Disney. Well, actually, all this was very moving, was very touching, and the expression on your face combined with the music, you actually look like a Disney hero. I mean, in a good sense. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο του Disney που έχει υπέροχα σχέδια και είναι όλο αφιερωμένο στην Ελλάδα και τη δείχνει μάλιστα με ένα σεβασμό που δεν το συναντάς συχνά σε ταινίες του Hollywood, είναι μια μνήμη δική μου που είναι τόσο φορτισμένη συναισθηματικά που φοβόμουν ότι θα έρθει σε σύγκρουση με αυτό το οποίο θα μας δείξεις. Το πρόσωπό σου, την καθαρότητά του, ήταν μια εγγύηση ότι θα είσαι πλήρως ενταγμένος σε αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου. Αλλά μην ξεχνάς ότι όταν έχεις να διαλέξεις τον δρόμο της αρετής και της κακίας, να διαλέξεις τον δρόμο της αρετής, γιατί είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπό σου. You look great. You are very photogenic. You have very innocent face. You have great voice. We wish you to have in Eurovision.
this year. Το καλημέρι να τον δείξουμε. Να ψηφίσουμε. Βεβαίως. Let's vote. Wait. We'll vote now. Σίγουρα ναι από μένα. Ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο έχω δει μέχρι σήμερα στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Συγχαρητήρια. Και εμένα μου άρεσε αυτό το οποίο δημιούργησες. Θα ήθελα να σε ξαναδώ. You have to impress us again. So, thank you very much. Σε αγαπώ, Ελλάδα. Congratulations. Thank you very much. Σε αγαπώ, Ελλάδα. Μου θύμισε λίγο κουράγιο Έλληνα. Of course I do. Of course I do. Okay. Καλή συνέχεια. Good luck. Τι γλυκό παιδάκι. Τι φάτσα είναι. Καθαρό πρόσωπο. Τι φάτσα είναι. Σαν πίνακα είναι αυτό. Τι φάτσα είναι αυτό. Well, εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. It went so well, and you know, all the judges were so nice to me. And well, it was like a fairy tale. It was like a dream coming true to be here in Greece to perform in front of the whole Greek people. I really love it. Είναι σου λέει, σας λέω για musical του Lloyd Webber. Αυτός είναι για Broadway κατευθείαν. Αν χορεύει κιόλας. Τι φάτσα είναι αυτή ο κεράτης. Αν χορεύει κιόλας είναι Broadway. I feel like the world is turned upside down. It's just amazing. Like a fairy tale, yeah. Really.